Είναι οι αποστολές των πιλότων των ελικοπτέρων του πολεμικού μας ναυτικού τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη. Όμως οι αποστολές αεροδιακομιδών, ο χρόνος είναι πάντοτε αντίπαλος, καθώς καλούνται να σώσουν ζωές συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε πρόσφατο περιστατικό καθοριστικής σημασίας ήταν η επέμβαση πληρώματος που απογειώθηκε από τη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Είναι η στιγμή που το ελικόπτερο Aegean Hawk του πολεμικού μας ναυτικού διασώζει ασθενή από κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μάλτας, το οποίο πλέει 40 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, καθώς πρέπει να μεταφερθεί ο ασθενής επιγόντως σε νοσοκομείο στην Ξηρά. Εκτέλεσα την πρώτη προσέγγιση για την διαδικασία και στην οποία άφησα τον διασώστη που διαθέτουμε στο κατάστημα προκειμένου να ξεκινήσει τη συνεννόηση με το πλήρωμα του καταστρώματος, καθώς επίσης και να παραλάβει στη συνέχεια το φορείο, στο οποίο θα επέβαινε ο ασθενής, καθότι ήταν καρδιοπαθής σε κρίσιμη κατάσταση, και να τον ανεβάσουμε στο ελικόπτερο. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι πιλότοι και οι διασώστες βρίσκονταν σε υπηρεσία ετοιμότητας στη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Παρακαλώ. Ναι. 67 ετών, είστε καρδιοπαθής. Μια θέση του. Την ηρεμία διέκοψε ξαφνικά το τηλέφωνο που έγινε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Η εντολή δίνεται για άμεση επέμβαση προκειμένου να μεταφερθεί ασθενής που η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι πιλότοι του ναυτικού σε ελάχιστο χρόνο εντοπίζουν τη θέση του πλοίου και τρέχουν να αναλάβουν τον εξοπλισμό τους. Ο χρόνος είναι κρίσιμος παράγοντας και σε λίγα λεπτά βρίσκονται στη γραμμή πτήσεων. Λάβαμε κλήση από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας διάσωσης να συνδράμουμε στην μεταφορά ενός καρδιοπαθούς. Αμέσως ξεκίνησαμε τη διαδικασία προετοιμασίας πληρώματος και ελικοπτέρου και εντός του προβλημένου χρόνου απογειωθήκαμε προκειμένου να μεταβούμε αρχικά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας για νεφοδιασμό και στη συνέχεια στο σημείο που μας είχαν υποδείξει. Σε 15 λεπτά από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, το Aegean Hawk βρίσκεται στον αέρα καθοδόν για την περιοχή του συμβάντος. Τελικά ο ασθενής και ο συνοδός γιατρός μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από το ελικόπτερο μέχρι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ. Από το 2013 η δεύτερη μοίρα ελικοπτέρων ναυτικού συμμετέχει στο σύστημα έρευνας διάσωσης, διαθέτοντας δύο ελικόπτερα, ένα σε 30 λεπτή ετοιμότητα και ένα σε 2 ώρες ετοιμότητα, για να αντιμετωπίσουμε πιθανά συμβάντα έρευνας διάσωσης σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης αποστολής τους, τα πληρώματα των ελικοπτέρων του πολεμικού μας ναυτικού εκτελούν επιχειρήσεις μέρα και νύχτα, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους που έχουν υπτήσει πάνω από τη θάλασσα. Από τις αποστολές που εκτελούν τα πληρώματα, θεωρούνται από τις πιο δύσκολες, ιδιαιτέρως οι νυχτερινές, όταν πρόκειται ειδικά για κάποιο περιστατικό σε πλοίο, δηλαδή το δυσκολότερο θα είναι ένα εστιοφόρο. Παράλληλα, οι ίδιοι δηλώνουν ότι παρά τις καθημερινές δυσκολίες και τον υψηλό φόρτο καθηκόντων, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτή που έχουν όταν επιστρέφουν στη βάση τους, γνωρίζοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση ενός συνανθρώπου μας.